Είπαν οι άνθρωποι ότι δεν προήλθε από αυτούς το όλο θέμα, ενδεχομένως από άλλους ή δεν ξέρω τι. Έλα, Δημήτρη. Ναι, είμαστε ζωντανά με τον κύριο Αυτιά. Ναι. Το όνομά σας μόνο και το τι πραγματικά έγινε. Μισό λεπτό να αποκαταστήσουμε την επιστροφή. Ναι. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Ίσως σήμερα, κύριε Αυτιά. Ναι. Ναι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ναι. Ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε και στους επαγγελματίες και στους παραγωγούς. Να μοιράσουμε και υλικό για την περιφέρεια. Μάλιστα. Και για τον Δήμο Αθηναίων. Και ήρθανε τρεις και μας επιτεθήκανε, οι οποίοι ήθελαν να μαυρώσουν βέβαια τη σημερινή μέρα και για τους παραγωγούς και για τους επαγγελματίες, αλλά και σε εμάς να επιτεθούνε, επιτεθήκανε και σε μένα, αλλά και σε γυναίκα υποψήφια, ναι. Οι οποίοι καθαρά, μα καθαρά, ήταν χρυσαυγίτες. Οι οποίοι εξαφανίστηκαν αμέσως μετά και φύγανε. Αυτό δεν μπορούμε να το... Η παραγωγή και ακούστε. Οι επαγγελματίες ήταν μαζί μας, ναι. Και εμείς είμαστε μαζί, λοιπόν. Τους. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους. Αυτό... Και μάλιστα συμπαραστεκόμαστε και στο λαό του Κολωνού. Αγαπητέ μου φίλε, λυπηρό το γεγονός, αλλά ναι. Δεν μπορεί κανείς να τσεκάρει αυτή την ώρα και να ξέρει ποιοι κάναν αυτή την επίθεση. Το ξέρει η αστυνομία. Το ξέρουν όχι, ήταν ξεκάθαροι. Οι οποίοι... όχι, τα μάτια μας βλέπανε. Και συζητάγαμε, λοιπόν, και μαζί τους. Σε παρακαλώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Μην αμαυρώνετε τον αγώνα των επαγγελματιών τώρα, σήμερα. Ξέρω πολύ καλά. Σε παρακαλώ πολύ. Ξέρω πολύ καλά. Πολύ συμπαρασταθείτε κι εσείς όπως συμπαραστεκόμαστε κι εμείς. Καλά. Στη γειτονιά μας στο Κολωνό. Το ξέρω πολύ, λοιπόν, καλά. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε το στοιχείο αυτό το οποίο είπατε. Και όταν δεν το έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ευχαριστώ την Αθήνα. Πάω Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Σταύρο τον Ιωαννίδη. Ελάτε γρήγορα. Πάμε.